Δώσαμε τις προσκλήσεις για τη Μύδια που είναι απόψε στην Λάρισα. Εξαιρετική παράσταση απόψε στο Βόλο με την Ηλέκτρα, με την Λένα Παπαλιγούρα να είναι σε αυτόν τον ρόλο που είναι συγκλονιστικός. Γιατί τώρα λες, είναι εκδίκηση αυτό που κάνει η Ηλέκτρα με τον αδελφό της. Είναι το αξιακό σύστημα που επιβάλλει αυτή την ποινή. Από εκεί κατάγεται το μανιάτικο και όλα αυτά. Καλώς την. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Η αλήθεια είναι, τώρα θα σας πω την αμαρτία μου. Δεν είπαμε τίποτα για την παράσταση. Ρωτούσα για τα παιδιά της, για τη ζωή της. Ωραία ανθρώπινα πράγματα. Λοιπόν, και θα σας δώσουμε και για αυτή την παράσταση προσκλήσεις. Κυρίως όμως θα μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη παράσταση. Σου αρέσουν τα δύσκολα. Δεν μπόρεσες. Έτσι λέτε. Ναι. Θες να κάνεις απαιτητικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ρόλος είναι ένας ρόλος πρόκληση. Είναι ένας ρόλος που... Να φέρουμε λίγο νερό, ναι. Ναι, εντάξει. Είναι ένας ρόλος τεράστιος, είναι ένα υπέροχο έργο, γιατί συνδυάζει όπως αυτά τα μεγάλα έργα, όλα αυτά τα μεγάλα έργα, μία πλοκή γεμάτη ανατροπές, μαζί με την ποίηση... Αυτό. Είναι η ποίηση του Σοφοκλή όλων των άρχων. Ακριβώς. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο για να τα πούμε αναλυτικά. Είπαμε, αγαπητές συνάδελφες, στη δημοσιογραφία ότι κλέβεται την παράσταση φέτος στα πολιτικά. Κατά τα άλλα, έχουμε υπέροχες παραστάσεις αυτό το καλοκαίρι. Μην κλέβετε την παράσταση εσείς της πολιτικής. Δηλαδή, να αφιερώσουμε χρόνο να μιλούμε για ωραίο θέατρο, για συναυλίες, για πράγματα που μας έχουν λείψει. Καλησπέρα. 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 Όταν έχετε την κυρία Παπαλιγούρα, νομίζω ότι έχετε ένα κόσμημα της... Δώστε ήχο στο στούντιο όμως για να τα ακούει, γιατί εγώ τα ακούω στο ακουστικό, εκείνη δεν τα ακούει. Μας λέει ότι είναι κόσμημα η κυρία Παπαλιγούρα, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς είχαμε τη χαρά και την τιμή να τη δούμε και εδώ στο Βέλγιο, σε μια παράσταση. Α, ποια πήγες. Κατερίνα. Α, την Κατερίνα. Τι ωραίο έργο κι αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει, ωραίο έργο, αλλά και τι ωραία απόδοση. Ναι, και σκληρό έργο, αν δεν είναι σε έμπειρα χέρια αυτό το έργο. Ναι, και αυτό που είχε ενδιαφέρον τώρα... Ωραία, θα μιλήσουμε για θέατρο με τον Κώστα Αρμανίτη, όπως κατάλαβες. Θα σας πω, είναι πολιτική, όλα είναι πολιτική. Αν θυμάται, κυρία Παπαλιγούρα, το κοινό κάτω ήταν πολύ νέο, νεανικό. Νέοι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή είναι τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά που ζουν πια εδώ στο Βέλγιο. Τον χάσαμε. Εντάξει, θα τον ξαναέχουμε. Η τεχνολογία δεν βοηθάει πάντα στις... Παρακολουθούμε. Ναι, έλα, έλεγες Κώστα. Ναι. Ναι, είναι τα δικά μας παιδιά, λέω, τα παιδιά του Brain Drain. Δηλαδή τα παιδιά που έφυγαν και είναι μετανάστες τώρα και ζουν εδώ και εργάζονται στις Βρυξέλλες, και είχε πολύ μεγάλη αξία, ένα πολύ δυνατό, ένα δύσκολο έργο, ένα πολύ καλό κείμενο και μια φοβερή απόδοση βεβαίως, πώς αποτυπώνεται στα μάτια νέων ανθρώπων. Δηλαδή, ο μέσος όρος ηλικία, ήμουν πολύ γέρος εγώ, από τους πολύ γέρος στην παράσταση. Τι πάθατε σήμερα? Έλεγε πριν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, κρατούσα την τούρτα για τα 70 χρόνια του ΕΠΠΗ και κάποιος με έγραψε από κάτω χρόνια πολλά. Και της λέω, μην ανησυχείτε, παραμένετε πολύ ωραία, θελκτική το ένα το άλλο. Τώρα ακούω αυτά τα σχόλια από σένα, δεν ξέρω τι έχετε φάσει. Πάντως, ναι, είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ ωραίο που είναι στη Λάρισα αυτή η παράσταση. Όπως και να... Είναι στο Βόλο σήμερα, για να μην τους μπερδέψουμε. Εγώ κάνω αυτή την. Είναι στο Βόλο, είναι πολύ ωραίο. Καλές παραστάσεις, καλοί ηθοποιοί, καλοί σκηνοθέτες να βγάζουν τη δουλειά τους έξω από τα τείχη των Αθηνών. Ξέρετε, το βλέπουμε ότι έχει μεγάλη αξία αυτή τη στιγμή σε μια εποχή όπου η βία είναι αυτή που έρχεται να μπει δυναμικά στη ζωή μας. Η ασχήμια, το μαύρο. Εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ που είδα την κυρία Παπαλιγούρα. Εγώ. Λοιπόν, τα λέμε εμείς σε λίγο με τη Λένα Παπαλιγούρα για αυτή τη συγκλονιστική παράσταση. Απόψε λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου έχουμε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Ένα υπέροχο έργο με Ηλέκτρα την Λένα Παπαλιγούρα, που της έλεγε ότι θέλει εκεί στα δύσκολα, ρε παιδί μου, να πονέσει και το σώμα ακόμη. Έτσι. Πονάει το σώμά μας, σας δείξω όλο χτυπήματα, μελανιές. Σας έχω δει να παίζετε. Ξέρω πως παίζετε. Το θέατρο δεν είναι πάντα σωματικό. Ναι. Προφανώς χρησιμοποιεί το σώμα για να εκφράσει, πέρα από τα λόγια, όλα αυτά που θέλει να πει, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη σωματικό όπως το κάνετε εσείς.
Εντάξει, να σας πω, νιώθω. Εσείς δεν βάζετε περιορισμού στο σκηνοθέτη. Αυτά τα έργα είναι τόσο μεγάλα και τόσο σπουδαία που νομίζω ότι ξεκινάς ούτως ή άλλως με την παραδοχή ότι μας υπερβαίνουν και θα μας υπερβαίνουν. Οπότε εμείς καταθέτουμε την προσωπική μας ματιά στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, προσπαθώντας και εμείς να είμαστε το φίλτρο, το δοχείο μέσα από το οποίο ο κόσμος θα καταλάβει αυτά τα τεράστια ερωτήματα που θέτουν αυτοί οι ποιητές. Και λέω ερωτήματα γιατί εγώ νομίζω ότι αυτά τα έργα δεν δίνουν καμία απάντηση. Όσο πιο σπουδαίο είναι ένα έργο, τόσο πιο μεγάλα ερωτήματα βάζει. Και ο καθένας μας και εμείς οι καλλιτέχνες και ο κόσμος που μας βλέπει καλείται να απαντήσει σε σχέση με τη ζωή του, σε σχέση με τα θέματα τα υπαρξιακά που δεν μπορεί να μην τον απασχολούν, γιατί είναι τόσο βαθιά αυτά τα θέματα, ας πούμε, στην Ηλέκτρα, που νιώθω ότι ο καθένας από εμάς βρίσκει πράγματα να τα φανταστεί. Πάμε να δούμε, γιατί έβαλα ένα ερώτημα πριν και αξίζει τώρα να απαντηθεί. Πώς ξεκινάει η παράσταση? Με ποιους ξεκινά? Η παράσταση ξεκινά με τον Ορέστη, ο οποίος φτάνει στο Άργος, τον τόπο που έχει δολοφονηθεί ο πατέρας του, συνοδευόμενος από το φίλο του τον Πιλάδη και τον παιδαγωγό. Ο Ιωάννης Παπαζήσης είναι ο παιδαγωγός, ο Στρατής Χατζησταματίου ο Ορέστης, Πάρης Λεόντιος ο Πιλάδης. Φτάνουν λοιπόν εκεί με σκοπό να κάνει πράξη το χρησμό που του έχει δοθεί ο Ορέστης, δηλαδή να εκδικηθεί για το θάνατο του πατέρα του. Ενώ βρίσκονται στο Άργος, ακούνε μια κραυγή μέσα από το παλάτι, την κραυγή της Ηλέκτρας, και καταλαβαίνουν ότι μέσα εκεί βρίσκεται κάποιος άνθρωπος σε δυστυχία. Σιγά σιγά λοιπόν θα μας αποκαλυφθεί η δυστυχία που βιώνει η Ηλέκτρα, η αιμονή της να διατηρεί ζωντανό το πένθος για τον πατέρα της και η ελπίδα της για εκδίκηση. Μετά θα γίνουν πολλά πράγματα. Τα βάζω αυτά για να δω αν οπλίζει το χέρι αυτών των δύο αδελφιών εναντίον της μάνας η οργή εκείνης της στιγμής, το μίσος που συνήθως το μίσος τυφλώνει, είναι ένα ζήτημα αξιών, είναι ένα αξιακό σύστημα που πρέπει να υπηρετήσουν. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι η οργή εκείνης της στιγμής, είναι μια συσσωρευμένη οργή χρόνων. Για την Ηλέκτρα είναι η μόνη λύση που η ίδια βλέπει, χωρίς βέβαια να αντιλαμβάνεται ότι συνεχίζοντας τη βία εμπλέκεται και εκείνη σε αυτό το φαύλο κύκλο αίματος. Το έργο τελειώνει με το χορό να λέει στην Ηλέκτρα: τώρα είσαι ελεύθερη. Και πραγματικά βρισκόμαστε όλοι, εγώ που είμαι η Ηλέκτρα, αλλά νομίζω και οι θεατές, να αναρωτιούνται κατά πόσο μιλάμε για μια ελευθερία, όταν πριν λίγο έχει τελεστεί ο φόνος της μητέρας και ο φόνος του αίγιστου. Είναι λίγο σαν η ικανοποίηση της επιθυμίας για εκδίκηση να σηματοδοτεί και το θάνατο της επιθυμίας. Και ενδεχομένως το προχωράω λίγο παρακάτω και λέω και το θάνατο της ίδιας της ηρωίδας. Γιατί μετά βλέπουμε ότι η Ηλέκτρα δεν έχει που να πάει. Διαλύεται έτσι. Ακριβώς. Στη ζωή της. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι νιώθω ότι ναι, μεν είναι μια ανάγκη να υπερασπιστεί η ίδια τις αρχές και τις αξίες της, που είναι πολύ συγκινητική στα μάτια μας, γιατί είναι τόσο απόλυτη και τόσο αιμονική, και γιατί ακριβώς έχει ένα μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο κατά τη γνώμη μου λείπει στις μέρες μας. Δηλαδή, έχουμε πολλούς ήρωες, χωρίς κανένα κόστος όμως, γιατί εδώ βλέπουμε μια ηρωίδα η οποία η ίδια, το μεγαλύτερο κόστος το έχει η ίδια. Είναι σχεδόν αυτοκαταστροφικό αυτό που βιώνει. Και όμως βλέπουμε ότι όταν τελείται η πράξη, είναι σαν πραγματικά τα δύο αυτά πρόσωπα να είναι παγιδευμένα μέσα σε αυτόν τον κύκλο αίματος, σαν να μην έχουν που να πάνε. Μάλιστα. Άρα δεν λυτρώνει, λέτε, ο φόνος. Κατά τη γνώμη τη δική μου, σε καμία περίπτωση. Μιλήσατε πριν για την ποίηση αυτών των έργων, για την ποίηση του Σοφοκλή εν προκειμένου. Ναι. Είναι ωραίο να συναντά ένας ηθοποιός του σήμερα, που είναι εντελώς διαφορετική γραφή, σε ένα σύγχρονο έργο. Έτσι μιλούσε πριν ο Κώστας Αρβανίτης για την Κατερίνα, που είναι σύγχρονο κοινό. Ναι, 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 ναι. Έτσι είναι ωραίο να κάνει αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Είναι για μένα δώρο για τον ηθοποιό. Δηλαδή, σε μια εποχή όπως η δική μας, που είναι μια εποχή της ταχύτητας, της πληροφορίας, που βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από χιλιάδες πληροφορίες, από χιλιάδες εικόνες, αυτά τα έργα είναι σαν να μας καλούν να κάνουμε μια παύση και να μπούμε πραγματικά σε έναν κόσμο ποίησης, σε έναν κόσμο που οι απαντήσεις δεν είναι μονολεκτικές. Η Ηλέκτρα και η Κλυτεμνήστρα τσακώνονται με μονολόγους η καθεμία. Και ενώ βλέπεις ότι υπάρχει τρομερό μίσος και ας πούμε αντιδικία, βλέπεις με πόσο σεβασμό ακούει μία την άλλη. Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί δεν της απαντάει. Αλλά όχι,
Βλέπεις ότι θα τελειώσει ολόκληρο το μονόλογο με τα επιχειρήματά της η μία για να επιχειρηματολογήσει και άλλη. Γιατί είναι ένας κόσμος που το νόημα δεν βρίσκεται στη μία πρόταση. Η μία πρόταση θέλει και την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη και πραγματικά είναι μια υπέροχη ποίηση. Ναι, γιατί πρέπει κάποιος να δομήσει την επιχειρηματολογία του, έτσι. Ναι, και ο τρόπος μέσω του οποίου τη δομεί, που είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιεί από παρομοιάσεις μέχρι σκληρά επιχειρήματα, μέχρι τρόπος, μια διαδρομή σκέψης που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους τους ήρωες. Έχετε ποτέ φανταστεί τον εαυτό σας να κάνει κάτι άλλο εκτός από αυτό που κάνετε? Όχι, δεν τον έχω φανταστεί, όχι, όχι. Νιώθω πολύ τυχερή γιατί έχω πολύ... Πότε αυτό γίνεται σιγουριά μέσα σας, από το γυμνάσιο, από το λύκειο, πότε? Εκεί νομίζω στο γυμνάσιο άρχισα να συμμετέχω στις παραστάσεις του σχολείου και κάπως έλεγα ότι αυτό θέλω να κάνω. Βέβαια πάντα έχω μέσα μου και μια... Ταυτόχρονα, ενώ ξέρω ότι είναι υπαξιακή σχέση μου με τη δουλειά και ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, έχω μέσα μου και μία απόλυτη πίστη ότι αν χρειαζόταν θα μπορούσα να κάνω και τα πάντα. Δηλαδή, δεν είμαι από αυτούς που λένε δεν μπορώ να ζήσω χωρίς θέατρο. Ξέρω ότι μια χαρά θα ζούσα. Ίσως να ήμουν λίγο πιο δυστυχισμένη όμως. Δηλαδή, μου δίνει μεγάλη χαρά η δουλειά αυτή. Χαρά με την πραγματική έννοια. Δηλαδή, είναι πολύ βαθιά η σχέση μου. Είναι ωραίο όμως που δεν έχετε μονοδιάστατη σχέση με το θέατρο, δεν έχετε μονοδιάστατη ζωή, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, όπως είπα πριν, ρωτούσα για την οικογένεια. Ναι. Θέλω να πω, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ ζω γι' αυτό και μόνο. Εμένα αυτό με φοβίζει λίγο στους ανθρώπους, το να έχει κάποιος μία διάσταση στη ζωή του. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά αν έχεις μία διάσταση. Καταρχήν, εγώ νιώθω ότι στερείται ο ίδιος πάρα πολλά κομμάτια της πραγματικής ζωής, η οποία είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από όλα τα πράγματα, ας μην γελιόμαστε. Σίγουρα τα παιδιά μου και η οικογένειά μου είναι η απόλυτη προτεραιότητα για μένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δουλειά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, απλώς φωτίζεται αλλιώς. Είναι μαζί, πηγαίνουν μαζί παράλληλα, αλλά σίγουρα η δύναμη και η χαρά που παίρνω τα παιδιά μου δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έτσι. Για βγάλτε μας, την ξέρουν τη Λένα Παπαλιγούρα, καλά κάνουμε και γράφουμε το όνομά της, αλλά βγάλτε μας τις γραμμές. Οι 11 φίλοι μας, εδώ γιατί δεν έχουμε παίξει καθόλου το τρέιλερ, ή εγώ δεν το έβλεπα γιατί κοιτούσα τη Λένα Παπαλιγούρα και δεν. Γιατί τη ρωτούσα, τι είναι αυτό που βάζει στη μούρη της, το ωραίο αυτό μουτράκι που το μουτσουρώνει κάθε μέρα. Είμαι περήφανη γιατί το βρήκα εγώ αυτό. Ναι. Γιατί όταν μας έφερε. Άδικο σου, είναι δικό μου. Είναι. Όταν μας έφερε η Βασιλική Σύρμα τα υπέροχα κοστούμια της, είδα ότι είχε μια πατίνα λερώματος στην ηλέκτρα που είναι πολύ σωστή, σύμφωνα με αυτό που έχουμε στήσει στην παράσταση, αν δεν κάποιος θα καταλάβει. Και λέω στη Λίλη τη Μελεμέ που σκηνοθετεί, νιώθω, της λέω ότι δεν γίνεται το ρούχο να είναι έτσι και το πρόσωπο να είναι αλόβητο. Και μου λέει, δηλαδή τι σκέφτεσαι, της λέω άσε μου 2-3 μέρες. Έψαξα εκεί τα υλικά μου, πήγα, έκανα εκεί και το βρήκα. Είναι από τις δυσκολίες που λέμε. Ναι. Να λιώνεις, ας πούμε, στους 40 βαθμούς και να πρέπει να κάνεις και αυτά. Αυτό είναι. Η ζέστη είναι δύσκολο. Όχι σε σχέση με το μακιγιάζ ή με τα ρούχα, όχι, σε σχέση με το ότι δεν έχεις ανάσα. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι ο κόσμος και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα χθες ήταν απίστευτα συγκινητικός και πάρα πολύ μεγάλη απήχηση παράσταση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί σας ομολογώ ότι με τον καύσωνα δεν το περίμενα. Λέω τώρα ο κόσμος θα αποθαρρυνθεί, ποιος θα έρθει να δει θέατρο. Και όμως χθες, ας πούμε, είχαμε 600 άτομα στα Τρίκαλα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, που για το μέγεθος για το μέγεθος και το μέγεθος του θεάτρου, δηλαδή ο κόσμος ήταν ασφυκτικά. Στο Φούριο παίξατε. Ναι. Είναι και ωραίο σχόλιο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι απόψε όμως το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου. Οι 11 φίλοι μας έχουν πάρει τις προσκλήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που δεν θα πάρετε 10 μπορούμε να δώσουμε. Δηλαδή δεν, πρέπει, είναι και επιχειρήσεις από πίσω. Όλες αυτές είναι πολυδάπανες παραστάσεις. Ναι, βέβαια. Έτσι. Έχουμε και το ταξίδι, διαδρομές. Λοιπόν, τα εκτός έδρας και όλα αυτά. Οι υπόλοιποι αξίζει να είμαστε εκεί για να δούμε αυτή την εξαιρετική παράσταση. Είναι μια παράσταση που και εγώ την αγαπώ πολύ. Και οι υπόλοιποι. Είναι αυτά τα ομαδικά αθλήματα που ένας να κουτσένει. Ανέφαλα. Εκεί θα πέσει το μάτι. Εννοείται. Είναι μα άτιμο άμα το δεν μάτι. Πετάς την μπάλα και δεν την πιάνει ο άλλος, δεν παίζει, δεν γίνεται το παιχνίδι. Οι παραστάσεις και γι' αυτό τις αγαπάμε είναι κατεξοχήν ομαδικά αθλήματα. Έτσι είναι. Και τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια. Το λέω και στους γιους μου. Πάντα ομαδικότητα και προσπάθεια είναι τα. Άρχισα με τις διδαχές. Έτσι.
Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω το βράδυ. Και εγώ. Γεια και χαρά. Και το βράδυ.